Με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτη Λαφαζάνη και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα, τα ταμιακά διαθέσιμα του ΟΠΕΚΕΠΕ που δεν θα χρησιμοποιούνται άμεσα για πληρωμές δικαιούχων μεταφέρονται σε έντοκο λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος, γεγονός που είχε προαναγγελθεί με ερώτηση βουλευτών του ΠΑΣΟΚ. Ενώ η παραγωγή και ειδικά των βιολογικών προγραμμάτων, των αγροπεριβαντολογικών προγραμμάτων, να το πούμε για να συμπεριλαμβάνονται όλα. Συν τις ενιαίες ενίσχυσεις που έχουν μείνει κάτι υπόλοιπα που δεν είχαν τακτοποιηθεί οι εκκρεμότητές τους, ενώ περιμέναμε να πληρωθούν αυτά τα χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ακούμε και βλέπουμε στα διάφορα site και σε εφημερίδες ότι τα αποθεματικά του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλάξαν χέρια. Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, τα ταμιακά διαθέσιμα του αρμόδιου οργανισμού ΟΠΕΚΕΠΕ θα πρέπει να μεταφερθούν από τις εμπορικές τράπεζες στην Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να αξιοποιηθούν για τις χρηματοδοτικές ανάγκες του κράτους. Αυτό είναι εις βάρος των παραγωγών. Εκφράζουμε τη δυσαρέσκειά μας, διότι οι παραγωγοί πρέπει να πληρωθούν και πρέπει να υπάρχει μια ροή ως προς το θέμα των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και φανταστείτε όταν τα αποθεματικά του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν υπάρχουν στα ταμεία του, πώς αυτός ο οργανισμός και το νομικό πρόσωπο θα μπορέσει να πληρώσει.